Συνεχίζεται η τραγωδία με τους νεκρούς από τη φωνική πυρκαγιά στην Αττική να αυξάνονται συνεχώς. Η Κρήτη θρυνεί τα δικά της θύματα, αφού μετά την οικογένεια Κατσουλάκη ταυτοποιήθηκε και η σωρός του Χανιώτη με καταγωγή από την Ασηγωνιά, Λεωνίδα Πλημάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έσπευσε στην περιοχή για να σώσει την εξοχική του κατοικία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, αφού δεν είχε υπολογίσει το μέγεθος της πύρινης λέλαπας. Η Κρήτη όμως συνεχίζει να μετρά θύματα, με το χαμό ολόκληρης της οικογένειας Κατσουλάκη από το Ρέθυμνο να ξεκληρίζεται μέσα σε λίγες στιγμές. Πατέρας, σύζυγος, γιος και πεθερά κατέληξαν στο οικόπεδο του θανάτου με τους 36 νεκρούς στο μάτι. Τραγική φιγούρα, ο δεύτερος γιος της οικογένειας που η μοίρα ήθελε να μείνει πίσω. Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε και η οικογένεια των ελληνικών ταχυδρομείων, αφού με ανακοίνωση των ΕΛΤΑ αποχαιρετούν τον αγαπημένο συνάδελφό τους που επί χρόνια εργαζόταν στην υπηρεσία. Ο δικός μας Μάρκος, που επί χρόνια εργαζόταν με συνέπεια και αξιοσύνη στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων των ΕΛΤΑ, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το ζεστό χαμόγελό του και την καλοσύνη του. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, κύριο Ταταράκη, η κηδεία όλων των μελών της οικογένειας Κατσουλάκη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην Αθήνα, ενώ την ίδια μέρα στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και του αδικοχαμένου Χανιώτη, Λεωνίδα Πλημάκη, στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Συνεχίζεται η φρίκη μια εβδομάδα μετά τις φωνικές πυρκαγιές στην Αττική, με ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο να έρχεται στο φως της δημοσιότητας. 10 άνθρωποι καλύπτουν τα πρόσωπά τους με ό,τι βρουν, αφού η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Σε ποιο σημείο είσαστε? Σε ποιο σημείο είσαστε? Παιδιά κλαίνε, ηλικιωμένοι δείχνουν εντελώς καταπευλημένοι από το δυνατό αέρα και τον πυκνό καπνό. Λίγα 24 ώρα πριν, άλλο ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου μέσω του πρακτορείου Reuters. Ο άνδρας που κατέγραψε το βίντεο κλείστηκε έξω από το σπίτι του την ώρα που η φωτιά το κύκλωνε. Όπως τράβαγα, νιώθω εκείνη την ώρα να έρχεται το θερμικό κύμα. Και αρχίζω και κατεβαίνω κάτω και αρχίζω και τρέχω, γι' αυτό φαίνεται, και όπως κάνω έτσι, φαίνονται από εδώ τα κάγκελα που έρχεται το θερμικό κύμα που κοκκινίζουν όλα. Και τρέχω από εδώ πέρα, έρχομαι εδώ πέρα για να έρθω εδώ να πάω και ψάχνω να βρω τα κλειδιά μου για να πάω να ανοίξω εδώ την πόρτα. Αλλά έρχεται η φωτιά από εκεί πέρα που δεν μπορώ να πλησιάσω πλέον εδώ. Και έχω εδώ πέρα ένα κουβά που είχα για τα γατάκια που πίνανε νερό. Και πιάνω το κουβά και το ρίχνω, πετάω το κινητό κάτω, πιάνω το κουβά και το ρίχνω πάνω μου. Και με το που το ρίχνω πάνω μου το κινητό, κάθομαι, έρχομαι πάλι και κολλάω εδώ πέρα. Εκεί ήταν οι χήνες που είχα. Εδώ μέσα ήταν τα περιστεράκια. Τα βρήκα και ήταν μέσα στους κουβάδες, ήταν 2-2 τα ζευγαράκια καμένα, το πιστεύεις? Το κάτι άλλο. Φρίκι τελείως. Και αυτό λέω, δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι μια ζωή εδώ να τα φτιάξουμε όλα αυτά και μέσα σε 10 λεπτά να μην μείνει τίποτα. Το κάτι άλλο. Ούτε 10 λεπτά δεν περάσανε. Σιγά σιγά θα ξαναφτιαχτούνε.